Αντιμέτωποι με την ελληνική δικαιοσύνη αναμένεται να έρθουν αγρότες και κτηνοτρόφοι οι οποίοι συμμετείχαν στα μπλόκα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, καθώς έχουν ήδη υπάρξει κλήσεις για να πάνε να κάνουν σχετικές καταθέσεις από την πλευρά της δικαιοσύνης. Έχουμε ήδη κληθεί και έχουμε δώσει καταθέσεις στο αστυνομικό τμήμα. Πρόσφατα μας ήρθε και μια κλήση για να πάμε στον πτεσματοδίκη Δράμας για προκαταρκτική εξέταση. Η ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να παρευρεθούμε κάποια άτομα ήταν η σημερινή. Απλώς ήρθαμε σε επαφή με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος χωρίς να αντίτιμο αφιλοκερδός θέλει να βοηθήσει την όλη κατάσταση και μας είπε να μας ειδοποιήσει ότι θα πάρουμε αναβολή για σήμερα και από την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαζόμαστε στον ανακριτή, στον πτεσματοδίκη. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Δράμας Γιάννης Κιτσιουκάκης, πρόκειται για μια τακτική η οποία συνεχίζεται εδώ και χρόνια, κάτι το οποίο όμως δεν περίμενε να το κάνει και μια αριστερή κυβέρνηση. Ηθήκανε όλοι όσοι συμμετείχαν στα μπλόκα που γίνανε τον περασμένο Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Εμείς έχουμε να κάνουμε με τα μπλόκα του Κεφαλαρίου. Εκεί ήμασταν εμείς και για εκείνο το συγκεκριμένο θέμα γίνεται αυτή η προκαταρκτική εξέταση. Βέβαια αυτό θα πρέπει να το δει και ο υπόλοιπος κόσμος. Δυστυχώς σε μια κυβέρνηση η οποία θεωρητικά είναι αριστερή συνεχίζει η ίδια κατάσταση που συνέχιζε και παλιότερα. Προσπαθούμε να πιέσουμε τον κόσμο, να τον εκβιάσουμε και να τον φέρουμε σε σημείο να μην βγαίνει στο δρόμο, να μην διαμαρτύρεται όταν, για τα δίκαια αιτήματά του.